το δεύτερο παιχνίδι της τέταρτης αγωνιστικής είναι το derby ανάμεσα στην Emporio Armani και του San Agrinio Engineers. Emporio Armani με Κοκοτό Κατερινόπουλο, Δάρλα, Αγγέλη και Τασκιούλη. Πρώτη επίθεση για τους San Agrinio Engineers που βρίσκονται στο γήπεδο με τους Καταγή, Παπαγαλάνη, Τάγκα, Τασόπουλο και Πρεζά. Άστοχες. Στην πρώτη μάλλον επίθεση δεν ήταν άστοχη. Δεν μπόρεσε να συγκρατήσει την μπάλα ο Τασκούλης. Αλλά κυκλοφόρησε καλά ο Κατερινόπουλος. Έχασε το καλάθι από κοντά, κάνει το φάουλ στη συνέχεια στον Πρέζα. Τάκες για τρεις, είναι άστοχος, στο rebound ο Αγγέλης. Παρασκούλης κατεβάζει την μπάλα. Κατερινόπουλος την συγκράτησε, Κοκοτός για τρεις, είναι άστοχος, ο Πρέζας μάζεψε το rebound και ο Τάκες θα κατεβάσει την μπάλα. Πάσα στον Τασόπουλο, κερδισμένο φάουλ. Το έκανε ο Κοκοτός. Πασόπουλος πηγαίνει προς τα μέσα. Πασάτη στον Τάγκα, ξεμαρκάριστος, αστόχησε σου 3 πόντων. Κοκοτός πήγε προς τα μέσα, ευστοχή, ανοίγει το σκορ η Emporio Armani, 2-0. Καταγής είναι ξεμαρκάριστος, εκτελεί για 3, αστοχή, rebound από το Δάρλα. Κοκοτός για τον Αγγέλη, 4-0. Σουδιατρής από τον Τασόπουλο, ο Πρέζας όμως παίρνει το επιθετικό rebound. Καλάθι και φάουλ, 4-2. Δώδεκα. Μιχάλη, 12. 16 πάρε παιδιά, 16. Άστοχος στη βολή ο Πρέζας. Παραμένει το 4-2. Ασκούλης για τον Αγγέλη που από κοντά ευστοχή κάνοντας το 6-2. Τάγκας αστοχή από κοντά, ζητάει φάουλ. Ο Γκίνης αστόχησε, διεκδικεί την μπάλα και την κερδίζει. Ασκιούλης όπηκε σε προσπάθεια για 3. Φιλοξενούμενοι κλέβουν, πάσα Τασόπουλου για τον Τάγκα, καλάθι και φάουλ. Συνάστοχος στη βολή, παραμένει το 6-4. Ασιούλης, πολύ δύσκολη προσπάθεια, άστοχη. Ο Παγαλάνης θέλει να πάει προς τα μέσα, έχει κάνει βήματα. Και ο Σβίγκος περνάει στο μάτς στη θέση του Κοκοτού. Παγκασκλέβει εδώ την μπάλα. Τελεί για τρεις, είναι άστοχος ο Παπαγαλάνης στο επιθετικό rebound, ξανά για τον Τάγκα. Ξανά για τρεις, άστοχος και πάλι. Τζάρλας και προς τα μέσα στόχισε. Κατερινόπουλος κερδίζει και η μπάλα. Βίκος, ωραία πάσα στον Αγγελικού, αστόχησε από κοντά. Η μπάλα όμως βγαίνει από χέρια παιχτών του Σαν Αγρίνιο Engineers. Ήταν 14 και έγινε 13. Μόνα σου! Μόνα σου! Κατερινόπουλος κλεισμένος από τον Τάγκα. Έκανε μια περίτεχνη προσπάθεια, αλλά δεν κατάφερε να ξεφορτωθεί τον Τάγκα στη φάση αυτή. Κασόπουλος γυρίζει, ευστοχή, 6-8 μπροστά οι φιλοξενούμενοι. Βάρλας, αστόχησε. Βλέπετε ένα ντέρμπι, αυτό μας δείχνει τα πρώτα. Δούμε. Κασόπουλος για τρεις, όχι, δεν ήταν καλό το σουτ. Βάρλας για τρεις, αστοχή, ο Παπαγαλάνης έσπρωξε την μπάλα στον Τασόπουλο. Καταγύστησε μαρκάριστος για τρεις, αστόχος, Βάρλας στο rebound. Και ο Τασούλης πάσα στον Σβίγκο. Σβίγκος για τρεις, άστοχος, επιθετικό rebound από τον Αγγέλη, ο οποίος βρήκε πάσα κλεισμένος εκεί. Αλλαγή μετά. Λάθος εδώ από τον Κατερινόπουλο και ο Γιολδάσης στη θέση του Τασόπουλου. Και time out για την Εμπόριο Αρμάνι. Οι δύο ομάδες επιστρέφουν μετά το time out και στην επίδεση είναι φιλοξενούμενοι. Ο Παγαλάνης κατέβασε την μπάλα. Ο Γιολδάσης έχει περάσει στην θέση του Τασόπουλου νωρίτερα και εδώ διεκδικεί το rebound, δεν τα καταφέρνει. Πασιούλης μάζεψε και κατέβασε την μπάλα. Πασιούλης για τρεις, είναι άστοχος, Τάγκα στο rebound. Ο Παγαλάνης για τρεις, είναι άστοχος. Rebound από τον Αγγέλη. Ασκούλης, ωραία πάσα στον Αγγέλη, ο οποίος σας τόλκησε. Γιορδάσης κατάφερε να συγκρατήσει την μπάλα. Στον Γιορδάση, κλέψιμο από την Emporio Armani. Ο Σδίκος έκανε το κλέψιμο εδώ. Αμυλός σκορ 6-8. Για να δούμε εδώ τον Τασούλια. Στο χίσε σου 3 πόντων. Γιορδάσης μάζεψε το rebound. Ο Παγαλάνης με ταμπλό 6-10. Μπροστά με 4 η San Agrinio Engineers. Βάρλας κλεισμένος από 2. Αστοχή. Αγγέλης όμως. Ασκούλης για 3. Αστοχή. Στάγκας κοντά. Από κοντά αστοχή. Πρέζος για 3. Αστοχή. Τελευταία δευτερόλεπτα της πρώτης περίοδου. Καταγγής έκανε φάουλ. Είχαν να δώσουν οι φιλοξενούμενοι. Έχουν ακόμα όμως. Περνάει όσα φωνάζει ο Ντίνος Τασόπουλος. Βάλλας παίρνει την μπάλα κοντά. Φάουλ. 2 βολές για τον Βάλλα. Διαμαρτύρεται ο Τάγκας και ο Πέδος. Είναι απόβαση ειδικών. Ο Βαρούλας είναι άστοχος στην πρώτη βολή, παραμένει το 6-10. Από τα χέρια του Κατερινόπουλου η μπάλα περνάει εκτός τελικής γραμμής. 30 δευτερόλεπτα επίθεση για τους San Agrinio Engineers. Θα αφήσουμε λίγα δευτερόλεπτα στην Emporio Armani. Κυκλοφόρησαν την μπάλα. Με 4 δευτερόλεπτα ο Παπαγαλάνης εκτελεί για 3. Είναι άστοχος, η μπάλα πηγαίνει στον ίδιο. Τάγκας για 3, άστοχος, τέλος πρώτου δεκαλέπτου, 6-10. Οι δύο ομάδες επιστρέφουν για το δεύτερο δεκαλέπτο. Οι San Agrinio Engineers προηγούνται με 16 της Emporio Armani. Κολτσίδας, Παπαγαλάνης, Ταρσόπουλος, Πρέζας και Γιορδάσης η πεντάδα σου πια 2 από τον Ταρσόπουλο, εύστοχο 6-12. Τασιούλης, Κατερινόπουλος, Βίγκος, Αγγέλης και Πατούλας είναι η πεντάδα για την Emporio Armani. Ο Πρέζας βγάζει την μπάλα εκτός τελικής γράμμης. Κλέβει την μπάλα, ο Σβίκος επιστρέφει και την κλέβει και αυτός. Κατερινόπουλος, άστοχος απέναντι στον Πρέζα. Πασόπουλος θέλει να τρέξει. Πάσα στον Παπαγαλάνη, ο οποίος αστόχησε. Προσπάθησε καλά την μπάλα, αλλά δεν τελειώσε καλά τη φάση. Ασίστα από τον Τασκούλιο Κατερινόπουλος. Μειώνει σε 8-12. Στες και δύο άμυνες Παντελή δεν είχαν ανοίγει το σκορ. Υπάρχει αστοχία, υπάρχει γνωρισμός. Τώρα είναι ένα κρίσιμο παιχνίδι. Υπάρχουν και οι απουσίες της Emporio Armani. Στο χειρότερο μάτι δεν βρήκα να απουσιάζω. Κομβίκι. Ο Παγαλάνης για τρεις είναι άστοχος. Απουσίες που συνοδεύουν φέτος την Emporio Armani. Τι τραυματισμοί από ό,τι Ολτσίτος στον ευνηδιασμό, αστοχή. Ματούλας μάζεψε το rebound. Και έκλεψε. Μπαλά πηγαίνει κοντά στον Αγγέλη, προσποιείται. Αστόχησε εκεί. Αλλοιώθηκε η προσπάθειά του, να το πούμε πιο σωστά. Ρέζας, ωραία πάσα στον Κολτσίδα. Τελειώνει τη φάση 8-14. Ασιούλης για 3 αστοχή, μειώνει σε 11-14. Πρώτο εύστοχο τρίποντο στο μάτς είναι από τον Γιάννη Τασιούλη. Πάγκας ετοιμάζεται να επιστρέψει. Κολτσίδας σε μια δύσκολη προσπάθεια και άστοχη. Τασόπουλος αστόχησε. Ο Πατούλας κέρδισε φάουλ από τον Τασόπουλο. Ο Τάγκας περνάει στη θέση του Τρέζα. 11-14 είναι το σκορ Παντελίνας, για το ξαδίδες αυτό, το κατάστασα. Πήγαμε. Ο Κωτός που επέστρεψε στο μάτς, πάει προς τα μέσα. 13-14 το μάτς στον Πόντο. Στις αλλαγές να ανεβάζει το σπότι στην Emporio Armani. Ο Τσίδας πήγε προς τα μέσα, προσποιήθηκε με ταμπλό. Μπάλα πήγε και βγήκε. Οριακά θα έλεγα ότι πέρασαν. Ο Κωτός σε δύσκολη προσπάθεια εδώ. Πατούλας πήρε το επιθετικό rebound, αλλά αστόχησε. Τασόπουλος για τρεις. Όχι, δεν έρχεται το πρώτο τρίποντο για τους φιλοξενούμενους. Θα μας παραμένει στον πόντο. Ο Σπίκος πάει προς τα μέσα. Δεν νομίζω ότι υπήρχε φάουλ εδώ. Όχι, όχι. Πασόπουλος πηγαίνει κοντά. Εκεί ο Κολτσίδας βγάζει την μπάλα εκτός. Μπαλωμένο στο μάτ στη θέση του Πατούλα. Να βρει το βέλο, ο Τασόπουλος έκλεψε την μπάλα. Τάγκας για τον Κολτσίδα, ο Τασιούλης έβαλε το χέρι του, του έκλεψε την μπάλα. Ζάρλας από τα 5 μέτρα, άστοχος. Τάγκας παίρνει το rebound. Καταγής θέλει να γυρίσει γρήγορα στο παιχνίδι, αλλά δεν μπορούμε να το σταματήσουμε τώρα. Γιοργάζης πετυχαίνει δύο φορτούς, 13-16. Θα περιμένει λίγο. Παλωμένος για 3. Με άστοχο, ο Τάγκας παίρνει το rebound. Σόπουλο, το Γαλάνι, κυκλοφορεί. Για να δούμε αν θα είναι το πρώτο εύστοχο τρίποντο, όχι, ξανά άστοχο, αλλά είναι η ευκαιρία του καταγεί να μπει στο μάτς στη θέση του Κολτσίδα. Ο Παπαγαλάνης κλέβει εδώ στην πάσα του Κουκοτού. Ο Τάγκας στον ευνηδιασμό αστοχή, ο Παπαγαλάνης καλάθι και φάουλ. 13-18 και time out. Ο Παγαλάνης είναι στην γραμμή για μία βολή μετά το time out. Το σκορ είναι 13-18. Είναι άστοχος ο Κοκοτός, μάζεψε το rebound. Ούτε τρίποντο, ούτε έμψε το κοκοτό, παιδί. Δεν είναι ο Παγαλάνης. Οι συγκομιδοί έξω από τα 6.75 είναι φτωχοί σήμερα. Μόνο ένα τρίποντο από τον Γιάννη Ταστούλη υπάρχει σε όλο το μάτς. Πάσα ευνηδιασμού εδώ του Τασόπουλου στον Παπαγαλάνη, καλάθι. 13-20, για πρώτη φορά η διαφορά στους 7. Πολλά λάθη του Εμπόριου Αρμάνι σε αυτό το μάτς. Κάνουν μια βέβαια την μπάλα. Σούλης για τρεις. Σούλης δεύτερο εύστοχο τρίποντο, 16-20. Είναι ο μοναδικός ο οποίος έχει σκοράρει έξω από τα 6.75 και πρώτη για δεύτερη φορά. Κρατάει και κοντά το σκορ. Για να δούμε τον Τασόπουλο, όχι, είναι airball. Κοκοτός για τρεις, άστοχος, rebound από τον Παπαγαλάνη. Για να δούμε εδώ, πηγαίνει προς τα μέσα, όχι, δεν ήταν καλό το τελείωμά του. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι εδώ, περισσότερο δυσκόλεψε τη ζωή του. Εδώ πάσα του Τασκούλη στον Παλωμένο, ο οποίος αστόχησε από κοντά, όμως πήρε επιθετικό rebound από τον Τάγκα. Επιθετικό rebound από τον Τάγκα, αυτό είναι που σε αυτή τη φάση. Παλωμένος τρέπωσε εκεί μέσα, αστόχησε. Παπαγαλάνης εδώ, τεχνική ποινή στον πάγκο των Σαν Αγρίνιο Engineers. Ο Παπαγανασίου περνάει στο μάτς. Συνδέσου τον Παπαγαλάνη. Στη γραμμή της των βολών με τα Αστούλης είναι άστοχος. Ένα και 41, ένα και 40 για το τέλος ημιχρόνου. Ο Σβίγκος άστοχος σε σουτ τριών πόντων. Για να δούμε, ο Δάρλας πρόχνει την μπάλα σε συμπέχτη του, στον Σβίγκο. Ασκούλης από πολύ μακριά για τρεις. Δεν ήταν τελειών ο χρόνος. Τελειώνα, ήταν στο ήταν πολύ μακριά. Στάγκας, αστοχή. Μεγάλες μάχες στα τελευταία δευτερόλεπτα. βαθιά την κάτοχη της μπάλας. Βαλωμένος για τρεις, όχι, είναι άστοχος. Ο Τάγκας παίρνει το rebound και κερδίζει το φάουλ από τον βαλωμένο. Στα 49 δευτερόλεπτα. Ζητάει αντιαθλητικό ο Τάγκας. Δεν νομίζω πως είναι όμως. Τασόπουλος για τον Παπαθανασίου. Για τον Τασόπουλο από τα 5 μέτρα αστοχή. Παπαθανασίου στο επιθετικό rebound. Καταγής για 3. Σύνωσε. Η μπάλα είναι για την Emporio Armani. Στα 30 δευτερόλεπτα. Επίθεσή του στο πρώτο ημίχρονο. Ένα ημίχρονο με χαμηλό σκορ 18-20. Ζάρλας με τον Τάγκα στόχισε. 17 δευτερόλεπτα, όλα για τους Σαν Αγρίνιο Engineers. Έχουν φαουλ και οι δύο ομάδες, μόνο δύο ομαδικά για τους. Βαλωμένος κάνει το δεύτερο φαουλ. Τρίτο ομαδικό. Δευτερόλεπτα. Ένα μόλις. Τάγκας για 3. Είναι έβδομος στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου 18-23. Όλα έτοιμα για το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου 18-23. Προηγούνται οι Σαν Αγρίνιο Engineers της Emporio Armani. Τάγκας Παπαγαλάνης, καταγής πρέζας. Τασόπουλος η πεντάδα για τους φιλοξενούμενους. Κοκοτός, Αγγέλης, Κατερινόπουλος, Τασκούλης και Σβίγκος η πεντάδα για, για την Emporio Armani. Πρώτη επίθεση για, για τους San Agrinio Engineers. Καταγής για 2, είναι άστοχος. Διεκδίκησε εκεί του rebound, ο Πρίζας πρόλαβε την μπάλα. Καταγής για 2, πρέπει να κάνει το σουτ. Αστόχησε. Παραμένει το 18-23 λοιπόν. Αγγέλης κόβεται από τον Παπαγαλάνη σε προσπάθεια για 3. Ένα ήταν, ένα δευτερόλεπτο ήταν. Ένα δεύτερο, ωραία. Ένα δεύτερο. Δεν υπάρχει χρόνο στην επίθεση της Emporio Armani. Ένα δευτερόλεπτο. Μια γρήγορη επαναφορά και σούτ από τον Σβίγκο. Τέλος χρόνου. Ένα δευτερόλεπτο. Πάσα του Τασόπουλου στον Τάγκα, ο οποίος αστοχεί από την πίεση του Κατερινόπουλου, ο οποίος μάζεψε. Έσπρωξε την μπάλα μάλλον τον Τασιούλη. Αγγέλης ξεμαρκάριστος για 3, άστοχος. Καταγεί στο rebound. Τάγκας για 3, άστοχος. Το μοναδικό εύστοχο τρίποντο των φιλοξενούμενων ήρθε στο τέλος της δεύτερης περίοδου. με το τρίποντο του Τάγκα που έχει διαμορφώσει το σκορ που έχουμε για τώρα, το 18-23. Παπαγαλάνης και Κασόπουλος κλέβουν. Ο Παπαγαλάνης βγαίνει στον εκδιασμό 18-25. Πάει προς τα μέσα, κερδίζει φάουλ από τον Τασόπουλο. Πάσα με ρίσκο, έφτασε στον Κατερινόπουλο, δεν υπάρχει πολύ σε χρόνο. Τέλος χρόνου επίθεσης για την Emporio Armani. Καταγής για τρεις, άστοχος. Ο Τάγκας πρόχνει την μπάλα στον Καταγή, ο οποίος αστοχεί ξανά. Ο Τασούλης πήρε το rebound και θέλει να τρέξει στον ευθυνδιασμό. Δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις. Λάθος πάσα από τον Κοκοτό. Κλέβουν την μπάλα οι φιλοξενούμενοι. Ευθυνδιασμός με τον Παπαγαλάνη, ο Τασούλης έκανε την μπάλα. Ο Δάρλας θα περάσει στο μάτς στη θέση του Κοκοτού. Αγγέλης κλέβει την μπάλα στην επαναφορά. Καστούλης για τρεις, άστοχο. Επιθετικό rebound από τον Αγγέλη, ο οποίος όμως αστοχεί και αυτό. Ο Παγαλάνης πρόχνει στον Τασόπουλο. Ευνηδιασμός. Ο Παγαλάνης κρίστηκε. Δύσκολη προσπάθεια και αστοχή. Βίγκος για τρεις, αστοχός. Ο Βίγκος κάνει φάουλ στον Καταγή. Το πήρε πολύ έξυπνα ο Καταγής βάζοντας το σώμα εκεί. 4 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο χωρίς πόντο για την Emporio Armani. Ο Τάγκας κερδίζει το φάουλ από τον Κατερινόπουλο και πηγαίνει στη γραμμή για δύο βολές. Είναι το μεγαλύτερο προβάδισμα για τους San Agrinio Engineers, αυτό των 8 πόντων. Μία στις δύο παραμένει το 18-26. Όταν και σε ολοκλήρωσε το κλέψιμο σε όλες τις πάσες προς τα μέσα, υπάρχουν χέρια παιχτών των San Agrinio Engineers. Τρίποτα από τον Τάγκα, 18-29 και time out. Δύο ομάδες επιστρέφουν μετά το time out. Πρώτη φορά διψήφια διαφορά στο μάτς. 29-18 προηγούνται οι φιλοξενούμενοι. Οι οποίοι τρέχουν συνολικό 9-0 και 6-0 σε αυτή την τρίτη περίοδο. Βίκος είναι ξεμαρκάριστος. Είναι άστοχος. Συμπληρώνονται 5 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο με την Emporio Armani να μην έχει σκοράρει. Τάκας για 3. Είναι άστοχος αυτή τη φορά. Ο Αγγέλης μάζεψε το rebound. Ο Τάκας κάνει φάουλ στον Τασούλη. Μορφή πάσα στον Τασκούλη, αστοχή από κοντά. Ο Παγαλάνης κάνει όμως λάθος πάσα. Η μπάλα είναι για την Emporio Armani. Και αλλαγή για τους San Agrinio Engineers με τον Κολτσίδα να περνάει στο μάτς στη θέση του Παπαγαλάνη. Τι ποινή δέχει το Αγγέλης για διαμαρτυρία. Στη θέση του ο Πατούλας. Ο Δασόπουλος πάει στην βολή της τεχνικής ποινής. 18-30. Η διαφορά στους 12. Πατούλας κλέβει την μπάλα. Βγαίνει στον εθνιδιασμό, αλλά αστοχή. Πρέζας για 3, άστοχος. Μπάλα εκτός τελικής γραμμής. Time out για τους San Agrinio Engineers. Οι ομάδες επιστρέφουν από το time out. 18-30. Παραπάνω από 6 λεπτά χωρίς πόντο στο δεύτερο ημίχρονο η Emporio Armani. Κασκούλης για 2, άστοχος. Κάγκασε το rebound, κερδισμένο φάουλ. Τελευταίο που είχε να δώσει η Emporio Armani χωρίς να στείλει τους φιλοξενούμενους στη γραμμή. Πρέπει να σουτάρει, είναι άστοχος, τέλος χρόνου επίθεση. Κατούλας πάει προς τα μέσα, καλάθι και φάουλ, πολύ δύσκολη προσπάθεια. Όλα από τον Τάγκα. 20-30. Άστοχος στη βολή, rebound από τον Τάγκα. Τάγκα στον εθνιδιασμό, καλάθι. 32. Έτρεξαν πολύ καλά οι φιλοξενούμενοι. Εδώ υπήρξε φάουλ από τον Κολτσίδα, στέλνει τον Πατούλα στη γραμμή για 2 βολές. 21-32. Κολτσίδας από τα 4 μέτρα είναι άστοχη η προσπάθειά του. Κολτσίδας κλέβει την μπάλα από τον Τασούλη, όμως έρχεται ο Πατούλας και ξανακλέβει επιθετικό φάουλ στον Πάνο Κολτσίδα. Παπαδάκης στο μάτς. Παπαδάκης στη θέση του Πατούλα, Γιολδάσης στη θέση του Τασόπουλου. Τελευταίο δίλεπτο στην τρίτη περίοδο, 21-32. Σε ευστόχησε σουτ τριών πόντων, υπήρχε όμως σφύριγμα νωρίτερα. Αναγκαστική αλλαγή της βολής. Μια ενόχληση που είχε ο Βάρλας. Στην πλάτη, στη μέση και πέταγε την πρώτη. Για να πήγαινε τους πήρε πριν. Θα πήγαινε λίγο μόνος του παιδί, πέζα. Γιολδάσης εδώ, καταγής. Πρέζας για τρεις. Όχι. Και πριν ο Τάγκας δεν ήρθε όταν μέτραγε ο χρόνος. Δεν ήρθε από τον Πρέζα, ο οποίος δοκίμασε στους τριών πόντων. Κατερινόπουλος, κλιματάκι προς τα μέσα. Πάσα στον Αγγέλη που ήταν κλεισμένος από τρεις. Βρήκε πάσα στον Σβίκος, Σβίκος αστόχησε. Πρέζας πήρε το rebound, κέρδισε φάουλ από τον Παπαδάκη, πηγαίνει στη γραμμή για δύο βολές. Άστοχος στην πρώτη βολή ο Πρέζας. Εύστοχη με περιπέτεια η δεύτερη, 21-33. Ήτανε εδώ τα Τασούλης ευστοχής στους δύο πόντων, μειώνει σε 23-33. Πολύ φτωχή η συγκομιδή των 5 πόντων σε 9 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο. Καταγής για τρεις, άστοχος. Αγγέλης πήρε το rebound, μπορούν να ρίξουν τη διαφορά κάτω από τους 10. Ο Καταγής κάνει φάουλ, στέλνει τον Τασιούλη στις βολές στα 46 δευτερόλεπτα. Η διαφορά μπορεί να πέσει πλέον από τους 10. Όπα. Άστοχος στην πρώτη βολή ο Τασιούλης. Για να δούμε αν θα ευστοχίσει και στη δεύτερη, γιατί βιάζεται να βγει ο Καταγής. Όχι, είναι άστοχος. Ο Τάγκας μάζεψε το rebound. Τάγκας για τρεις. Εύστοχος, 23-36. Μένει και χρόνος, έστω και λίγος για τους φιλοξενούμενους στο τέλος αυτής της περίοδου. Γιάννης Τασιούλης κλεισμένος ασφυκτικά στο χ. Καταγής μάζεψε την μπάλα, Κολτσίδας. Κολτσίδας κερδίζει φάουλ και δικαίωμα για δύο βολές. Πέναλτι ήταν, ήταν αγνέλεια. Μπορείς νομίζω ο Παντελή και στο δύο μάτς ήταν κάτι ποδοσφαιρικά. Ναι, ναι, ναι. Νωρίτερα κίτρινη κάρτα, τώρα πενάλτι, ναι. Και κόκκινη κάρτα. Ο Λτσίδας 0 στις 2, τέλος τρίτης περίοδου 20. Όχι, υπάρχει φάουλ. Για να δούμε. Για να δούμε αν είναι εντός χρόνου. Όχι, τέλος χρόνου, ναι, νομίζω ότι είχε διαφορά. Ναι, 23-36 σκορ τρίτης περίοδου. Όλα έτοιμα για το ξεκίνημα της τελευταίας περίοδου. Emporio Armani 23, San Agrinio Engineers 36. Τασιούλης, Κατερινόπουλος, Κουκωτός, Βίκος και Αγγέλης η πεντάδα για την Emporio Armani, η οποία όχι, δεν βρίσκει τελικά τους πρώτους της πόντους με τον Αγγέλη, αλλά από τον Κατερινόπουλο. 25-36. Τάγκας, Κολτσίδας, Παπαγαλάνης, Γιολδάσης και Παπαθανασίου η πεντάδα για τους φιλοξενούμενους. Εδώ αστόχησε σε μια πάρα πολύ δύσκολη προσπάθεια ο Κολτσίδας. Έχεις το 11. Ο Κοτός διεκδικεί την μπάλα ο Παπαθανασίου. Την πήρε και έδωσε στον Γιολδάση. Βάζει ευνηδιασμού στον Τάγκα. Ο Τάγκας αφήνει την μπάλα στο καλάθι. 25-38. Ο Κοτός πηγαίνει προς τα μέσα, στόχισε όμως. Βρίσκουν οργανωμένοι άμυνα οι φιλοξενούμενοι και σταματούσαν την προσπάθεια συνδυασμού, όμως η προσπάθεια δεν ήταν καλή. Αστόχησε ο Παπαγαλάνης. Ο Περινόπουλος για τον Αγγέλη, κόπηκε από τον Γιολδάση, διεκδίκηση, το βελάκι δείχνει Σαν Agrinio Engineers. Πολύ δύσκολο να περάσει αυτή η πάσα. Ασκούλης έκλεψε, Κοκοτός στον ευνηδιασμό. Ναι, καλάθι. 27-38. Ωραία πάσα εδώ από τον Τάγκα στον Κολτσίδα. 27-40. Ο Κοτός πάει προς τα μέσα, κερδίζει φάουλ και δικαίωμα για δύο βολές. Αυτό λέγεται χέρι αλφάδι, έτσι. Ναι, ναι, ναι. 2 στις 2, 29-40. Ο Παπαγαλάνης πάει προς τα μέσα αστοχή, με δεύτερη προσπάθεια είναι αυτό. 29-42. Αυτόν βγαίνει η μπάλα εκτός. Αλλαγή. Και ο Τρίκας στη θέση του Κοκοτού. Δεν τον αφήνει ο κόουτς να βρει ρυθμό. Τον βγάζει συνεχώς. 4 πόντους εδώ. Πρόσφατα βγήκε. Πρέπει να βρει ρυθμό ο παίχτης. Δεν γίνεται έτσι. και γι' αυτό θα είναι ξεκουράσει για τα επόμενα. Είναι ακόμα 7 λεπτά, αλλά το καλάθι έχει μικρύνει για την Emporio Armani σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Έχει πετύχει μόλις 11 πόντους σε 13,5 λεπτά. Αγγέλης κερδίζει το φάουλ εκεί, για να δούμε από ποιον είναι. Από τον Παπαθανασίου το φάουλ. Δύο βολές για τον Αγγέλη. Αστοχός, 30-42. Και μία στις δύο. Ο Παπαδανασίου πάσα ευνηδιασμού στον Κολτσίδα. Ο Κολτσίδας είχε πατήσει την τελική γραμμή. Καστούλης για 3. Αστοχός, Παπαγαλάνης μαζεύει το rebound. Είναι πολύ κακή η επίδοση της Emporio Armani και 6 από τα 6 και 75. Κατερινόπουλος εδώ κάνει φάουλ στον Παπαγαλάνη, τον στέλνει στη γραμμή για δύο βολές. Άστοχος στην πρώτη βολή. Είναι πολύ γέλιο το μαλάκι. 0 στις 2. Ο Τασκούλης μαζεύει το rebound. Ο Κερινόπουλος κάνει βήματα. Ναι. Αυτό έδειξε. Πασόπουλος για 3 είναι εύστοχος. 30-45. Πρώτη φορά η διαφορά στους 15. Ο Κατερινόπουλος εδώ κερδίζει φάουλ. 2. Συγγνώμη, 13. Το φάουλ ήταν στον Παπαδανασίου. Τελικά. Για 16 ξεκίνησε. Δεν βγήκε στην πορεία. Κατερινόπουλος άστοχος στην πρώτη βόλη. 15 πόντους διαφορά. Άστοχος στη δεύτερη, 31-45. Υπάρχει δεν ξέρω. Θα πρέπει να... Πρέπει να βρουν μεγάλα σουτ οι γηπεδούχοι που μέχρι τώρα δεν το έχουν κάνει στο μάτς. Εδώ ο Κατερινόπουλος κλέβει την μπάλα. Δεν υπήρχαν περιθώρια. Τρίκας για 2. Άστοχος. Rebound από τον Αγγέλη, φάουλ από τον Παπαθανασίου. Είναι το τελευταίο που είχαν να δώσουν οι φιλοξενούμενοι. Τέταρτο φάουλ το 13. Χαρακτηριστική η απάθεια των δύο πάγκων όταν ενημερώνονται για τα τέταρτα φάουλ των παιχτών τους. Και η Emporio Armani πριν με τον Κατερινόπουλο και η San Agrinio Engineers. Ο Παπαγαλάνης εδώ δύο κοψίματα την ίδια φάση. Wyważyła 100 kilo, ο Παλαμένος του coach του δεν ξέρω να γυρίσει. Κατερινόπουλος εδώ έκλεψε την πάω, ο coach είναι στο γήπεδο. Κατερινόπουλος εδώ ευστοχή 33-45. Δεν έχει δικαίωμα για αλλαγή. Δεν υπάρχουν ακόμα αλλαγές. Εδώ υπάρχει φάουλ από τον Αγγέλη. Μπαλωμένος Κοκοτός, Τασιούλης και Σβίκος περνάνε εκτός, ενώ ο Τάγκας περνάει στη θέση του Τασόπουλου. Μείνει ο Γατανάσιο με 4 φάουλ. Και ο Ζάρλας περνάει στο μάτς στη θέση του Κατερινόπουλου. 4 λεπτά για το φινάλε. Κολτσίδας πάει προς τα μέσα. Αστοχή. Ο Κοκοτός μάζεψε τελικά το rebound. Πάει προς τα μέσα, κόβεται από τον Παπαγαλάνη. Τάκια στον ενδιασμό, ναι, 33-47. Τάκιας βγαίνει στον ενδιασμό, αφήνει την μπάλα στο καλάθι, 33-49, time out. Οι ομάδες επιστρέφουν μετά το time out, 33-49 το σκορ, 3-12 για το φινάλε. Παπαδάκης πήγε όμως στη θέση του Βέρλα. Υπάρχει επιθετικό φάουλ εδώ. Καταγής επιστρέφει στη θέση του Κολτσίδα, ναι. Τέταρτο φάουλ το 16. Ενώ αυτό ήταν το τέταρτο φάουλ του Αγγέλη. Η πάσα του Τάγκα στον Καταγή, ο οποίος αστόχησε. Σε την μπάλα, πάσα ευνηδιασμού στον Παπαγαλάνη, αυτός την αφήνει στο καλάθι. 33-51 η διαφορά στους 18. Και εγώ αυτό νομίζω. Εγγύλης κόβηκε από τον Παπαγαλάνη, η μπάλα έμεινε στην Εμπόριο Αρμάνη. Μπαλωμένο για 3 εύτοχο. 36-51. Τελευταίο δίλεπτο στο μάτς. Καταγής, κάνει βήματα. Κανονικά τώρα θες αλλαγή, αλλά θα παίξεις. Καταγής, είναι πεσμένος. Όμως ότι ήταν σωστή, δεν πρέπει να υπήρχε. Ο Αγγέλης Κοκοτός. Για να δω, ο Τρίκας μαζεύει την μπάλα. Μπαλωμένος για 3, άστοχο, rebound, τελικά από τον Καταγή. μακρινή πάσα στον τάγκα. Η πρώτη ήττα της Emporio Armani στο μπασκετάκι είναι γεγονός. Σαν Agrinio Engineers πάνε το αίτητο. Διατηρία από την περσινή χρονιά και από τα πρώτα τρία μάτς της χρονιάς. 38-51 μειώνει ο Αγγέλης. Παπαγαλάνης για 3 είναι άστοχος. Ο Αγγέλης πήρε το rebound με 35 δευτερόλεπτα. Αγγέλης πάει προς τα μέσα, δεν βρίσκει το δρόμο προς το καλάθι. Μικρή απόκληση στα δύο χρονόμετρα. Καταγγείλει για 3 με ταμπλό. 38-54, εντάξει. Παλωμένος. Εκτελείται αυτός για 3, είναι άστοχος. Το παιχνίδι τελειώνει. Οι San Agrinio Engineers κερδίζουν με 54-38 την Emporio Armani.